Τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Αυτό τονίζει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, καθώς ο κλάδος των οικοδόμων δεν έχει λάβει το επίδομα των 800 ευρώ. Αναμένουμε τη διευκρινιστική εγκύκλιο, δηλώνει ο Γιάννης Γκονιανάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζει η Ομοσπονδία Οικοδόμων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι οικοδόμοι, παρότι υπήρχε το ΦΕΚ από τις 31 του Μαρτίου ότι οι οικοδόμοι εντάσσονται, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει η διευκρινιστική από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και το Υπουργείο Εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου παλεύει αυτό. Από πληροφορίες που έχουμε είναι πως στις επόμενες ημέρες, μετά από πιέσεις, θα βγει και θα μπει στην εγκύκλιο ουσιαστικά και οι οικοδόμοι, γιατί οι οικοδόμοι δεν έχουμε σύμβαση εργασίας ώστε να καλύβονται στο να πάρουν την οικονομική ενίσχυση αυτοί που σταματήσαν τη δουλειά των 800 ευρώ. Και γι' αυτό ήδη προγραμματίζεται στην Αθήνα την Τρίτη η παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Οικονομικών. Τους κινδύνους που ελοχεύουν λόγω κορονοϊού σε μεγάλα εργοτάξια περιγράφει ο Γιάννης Γκονιανάκης, ο οποίος έχει δεχτεί καταγγελίες περί καταστρατήγησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό που φαίνεται είναι σε λίγα εργοτάξια τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή συνοστίζονται πολλοί εργάτες με κίνδυνο της υγείας τους, που ουσιαστικά αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Αυτή τη στιγμή έχουμε εργοτάξια στο νομό που έχουμε δεκάδες οικοδόμους, μπορώ να μιλήσω και για εκατοντάδες μέσα σε χώρους δουλειάς, ο ένας δίπλα στον άλλον. Τα οικοδομικά εργαλεία, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν να αποστηρωθούν ή να απολυμανθούν. Σε απόγνωση βρίσκεται και ο κλάδος του ξεναγών, καθώς έχει χτυπηθεί ανελαίητα ο τουρισμός λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για 2.300 ξεναγούς σε όλη τη χώρα, ενώ σε επίπεδο Κρήτης αγγίζουν τους 260. Ο κλάδος όσο αφορά τον τουρισμό, όλα τα επαγγέλματα που αφορούν τον τουρισμό, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι τώρα σε απόλυτη ενεργεία. Και το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε σε ποιο διάστημα θα ξαναρχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μας. Το θέμα είναι καθαρά επιβίωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι λογαριασμοί ρεύματος, λογαριασμοί τηλεφώνου, λογαριασμοί νερού τρέχουν. Τα σούπερ μάρκετ φυσικά και αυτά τρέχουν γιατί πρέπει να φάμε κάτι. Και επίσης είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα με δάνεια. Οπότε είναι θέμα επιβίωσης και για σκεφτείτε μια οικογένεια η οποία και οι δύο είναι στον τουρισμό, είναι και οι δύο άνεργοι. Όσοι άμεσα πληττόμενοι ζητούν να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, ζήτημα για το οποίο υπάρχει σχετική δέσμευση από την κυβέρνηση. Από ό,τι έχουμε δει στα δελτία τύπου του Υπουργείου Τουρισμού, μας είπαν ότι θα μας εντάξουν. Είχαμε προτείνει μέσω της Ομοσπονδίας τους τρόπους ο οποίους μπορούν να μας εντάξουν βάσει των φορολογικών δηλώσεων, των διαφόρων βοηθητικών το οποίο μπορούν να κάνουν σαν κριτήρια. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό κριτήριο το οποίο θα χρειαστούμε.